Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που όντως θέλεις τα φώτα χαμηλά. Αλεξάνδρα Παναγιώτορου στο σπίτι του Λάβη. Θα την υποδεχθούμε. Φώτα χαμηλά. Ναι. Καλώς τι. Τι κάνεις. Κουκλάρα μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρίσκω. Λέγαμε για φώτα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αλεξάνδρα μου, σοκ. Δεν μπορώ να σε βλέπω κι αυτά. Είναι σοκ. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, κοιτάζω δεξιά, κοιτάζω αριστερά. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Καλέ. Θέλουμε το διπλό αυτό, το θέλουμε. Είναι φανταστική, είναι από κοντά πολύ πιο όμορφη. Συζητούσαμε. Και εσύ είσαι πολύ πιο όμορφη από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητούσαμε με αφορμή τη νέα σου δουλειά και χαζεύαμε το βίντεο κλιπ. Θέλει όλο το στήσιμο, όλο το look. Θέλει. Σε βλέπουμε πολύ χαλαρή, πολύ σεξι, πολύ ανανεωμένη, πολύ στα καλύτερά σου. Ναι, περνώ καλά αυτόν τον καιρό, είναι η αλήθεια. Δουλεύω πολύ βέβαια, αλλά όλο αυτό βγαίνει σε καλό, έχει πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το κάνω με πολύ διάθεση. Και είναι κάτι νομίζω που σε βάζει στη διαδικασία να δοκιμάζεις και να θέλεις διαρκώς κάτι καινούριο να ξεκλειδώνεις από μέσα σου. Είμαι έτσι γενικά σαν άνθρωπος. Δεν επαναπαύομαι ποτέ, δεν χαλαρώνω. Μου αρέσει συνέχεια να βγάζω κάτι καινούριο, να δημιουργώ. Έχεις και λίγο περισσότερο χρόνο τώρα, δεδομένου ότι η σχέση σου είναι στον Άγιο Δομήνικο. Έχεις λίγο χρόνο περισσότερο για δημιουργία, γιατί βρε παιδιά. Σωστά. Είναι σωστό. Δεν το βλέπω ακριβώς έτσι, γιατί. Εμένα, αν φύγει ο Νίκος και τα παιδιά, να δεις τι έχω να κάνω. Θα κάνεις πάρτι. Θα πάρω. Όχι, εντάξει, εγώ με το Στάθη, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλές στιγμές στην καθημερινότητά μου. Κάναμε πράγματα μαζί, μου βοηθούσε πάρα πολύ στις δουλειές μου, με στήριζε και ψυχολογικά πάρα πολύ. Και επίσης, ακόμα και με το Just, το Just The Two of Us, ήταν ένας από τους λόγους που πιστεύω ότι έφτασα παιδιά μέχρι το τέλος. Α, επειδή σε στήριζε και με στήριζε εκεί. Πραγματικά ήταν και εκεί κιόλας, και πρακτικά. Σου, πρακτικά. Και στα γυρίσματα και σε όλα. Τι πιστεύεις ότι θα πει μόλις δει το βίντεο κλιπ φώτα χαμηλά? Καταρχάς να πω ότι αυτό το παιδί, παιδιά, είναι η αδυναμία μου. Γι' αυτό ήρθα εγώ δίπλα σου. Τι θα πει μόλις το βίντεο κλιπ αυτό που είναι τόσο αποκαλυπτικό? Νομίζω θα του αρέσει. Θα του αρέσει. Καλά, λίγο να του αρέσει. Είναι. Ήξερα ότι θα βγάλω τραγούδι μπαίνοντα στο παιχνίδι, το περίμενε ούτως ή άλλως. Μιλώντας για βίντεο κλιπ, βέβαια δεν μπορεί να μην σε ρωτήσω πώς προέκυψε η ανασχόλησή σου με το τραγούδι. Γιατί δεν σε είχαμε στο νου μας ως. Ναι, και παλιά έχεις κάνει το Πάπι. Είχα κάνει μια συνεργασία με τους Kings, χωρίς να το κυνηγάω ιδιαίτερα. Ήταν πρόσφατο. Εντάξει, είναι 4 χρόνια πριν. Ναι. Μετά το Just υπήρξαν κάποιες προτάσεις και για διάφορα μαγαζιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να το κάνω τουλάχιστον ακόμα επαγγελματικά. Αλλά επειδή με εκφράζει πάρα πολύ το τραγούδι και το κάνουμε πάρα πολύ πάθος και αβίαστα. Δεν ήθελα να το αφήσω. Από τη στιγμή που υπήρξε πρόταση και από την Panic Records, που είναι μια πολύ σοβαρή εταιρεία, είπα να το κάνω. Σκοπεύεις να το κάνεις και πιο. Τελευταία ερώτηση περί μουσικής, μιας και μιλάγαμε και για μουσική πριν. Σκοπεύεις να το κάνεις και πιο επαγγελματικά, δηλαδή να ακολουθείς και κάποια μαθήματα, ορθοφωνία, για να. Κάνω ήδη μαθήματα και μπορώ να σας πω ότι έκανα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί ήθελα να βγαίνω σωστή. Ακούστηκε. Ναι, ήθελα να το κάνω σωστά και θα συνεχίσω ακόμα γιατί μου αρέσει όλο αυτό και πιστεύω ότι θα δω πού θα με πάει. Αναλόγως. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν διστάζεις να δοκιμάσεις πράγματα και να ανακαλύψεις και στοιχεία του εαυτού σου. Ήθελα να σε ρωτήσω αν σε αγχώνει, αν θα σε κρίνουν ως τραγουδίστρια, αν θα τα σε σχόλια, κρίνουν. Ναι. Όλα αυτά τα οποία γράφονται, διαβάζεις, όλα αυτά τα οποία γενικά ακούγονται. Γενικά δεν με αγχώνει αυτό, γιατί είμαι αποφασισμένη ότι από τη στιγμή που κινούμε σε όλο αυτό το χώρο, ότι θα υπάρξουν σχόλια. Και προφανώς δεν θα είναι μόνο θετικά σε κανέναν άνθρωπο. Επομένως είναι όλο αυτό αποδεκτό. Δεν έχω κανένα θέμα με τα σχόλια. Είσαι πολύ cool, είσαι πολύ προετοιμασμένο αυτό ή έχεις συνηθίσει ένα από τα δύο? Νομίζω ότι έχω συνηθίσει κιόλας. Γιατί από την αρχή, από τη στιγμή που ξεκίνησα και με το My Style Rocks, υπήρξαν σχόλια και μετά με το γάμο μου και με λίγα γεγονότα με το διαζύγιο. Οπότε είναι όλα αυτά πλέον στη ζωή μου. Το έχω αποδεχτεί και είμαι μια χαρά. Και στο Just ήσουν και καλή, έτσι. Γιατί επειδή εγώ είμαι λίγο αυστηρός με τα μουσικά, ήσουν από τα πρόσωπα που δεν περίμενα να ανταπεξέλθουν. Όλοι αυτό μου λένε για κάτι άλλο. Δεν έχουν λίγα από εμένα. Δεν ξέρουμε. Βάσουμε το τραγούδι, δεν το ήξερα 4 χρόνια πριν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Υπάρχει και η προκατάληψη της ωραίας γυναίκας, δυστυχώς, στο χώρο μας. Και ότι αν δεν έχεις ξεκινήσει την πορεία σου ως τραγουδίστρια, δεν ήταν τα πρώτα σου βήματα εκεί. Για μένα δεν είναι προκατάληψη. Απλά για μένα είναι προκατάληψη ότι. Τραγουδά υπερβολικά πολλοί κόσμος για 9 εκατομμύρια πληθυσμό. Αυτή είναι η προκατάληψη. Απλά έχει το ταλέντο προφανώς. Το λέω ευθέως, κατάλαβε. Ναι, το Just πραγματικά ήταν μια τρομερή ευκαιρία και από την πρώτη στιγμή που έγινε η πρόταση χάρηκα πάρα πολύ και ήξερα ότι θα το πάω μέχρι το τέλος. Εντάξει, είχε και τη δυσκολία, παιδιά, είναι και κάτι άλλο. Του να τραγουδά και να χορεύει ταυτόχρονα. Δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον Ποσειδώνα εσύ που θέλει. Δεν είναι. Και για φαντάζομαι τώρα για την Αλεξάνδρα που είναι στο χώρο τη μουσική νέα εισαγωγικά που έπρεπε να τα κάνει και τα δύο και τα κάνει πάρα πολύ καλά. Συν το στρες γιατί ήταν live, οπότε ήξερες ότι μπορεί να μην πάει τόσο καλό όπως στις πρόβες, υπήρχε άγχος.